Κυρία Κατσιλιέρη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Να μας πείτε λοιπόν τι έχει διοργανώσει για σήμερα το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας, αλλά και τι περιμένουμε προσεχώς. Ο φετινός εορτασμός της 9ης Μαΐου έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που, αν μπορούμε να το πούμε, να κυτρίζουν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος μέσα στην προσφυγική κρίση, στην οικονομική κρίση, που δεν λέει να τελειώσει στην Ευρωζώνη. Και με την ταχύτατη, και όλα αυτά προκαλούν μια ταχύτατη αύξηση του ευρωσκεπτισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Καθώς λοιπόν η Ευρώπη των 27 προσπαθεί να διαμορφώσει το μέλλον της, η συζήτηση για την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Mm-hmm. Έτσι και βέβαια πολύ ουσιαστική. Το μέλλον της Ευρώπης, η ανησυχία μας για το μέλλον της Ευρώπης δίνει έναυσμα για συζήτηση, και αυτό θέλουμε να κάνουμε με τις δράσεις της σημερινής μέρας, δηλαδή να ανοίξουμε ένα διάλογο, να δώσουμε την ευκαιρία να γίνει ένας διάλογος με τους πολίτες, να καταγράψουμε τις ιδέες, τις προτάσεις, τις ανησυχίες τους, για να τις μεταφέρουμε με το δικό μας τρόπο, έτσι ώστε να καταλάβουμε, να καταλάβουν και τα κέντρα των αποφάσεων πώς ο Έλληνας πολίτης, ο Ευρωπαίος πολίτης οραματίζεται την Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας. Μάλιστα. Έτσι, φέτος ο σκοπός μας ήταν να ανοίξουμε αυτό το διάλογο με τους πολίτες, mm-hmm, και να τους ακούσουμε. Ωραία. Να μας πείτε λοιπόν και γενικότερα, πέρα από την φετινή οργάνωση για την ημέρα της Ευρώπης, από τις συζητήσεις με τους πολίτες, τι αδυναμίες ή τι ελλείψεις ακούτε να διαπιστώνουν περισσότερο σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχει μία, αυτό που διαπιστώνουμε είναι κυρίως ανησυχία. Αυτή τη λέξη θα μπορούσα, mm-hmm, να πω. Ανησυχία για το τι μέλη γενέστε. Όμως οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι το καλύτερο χαρτί μας, το τελευταίο χαρτί μας. Καλό χαρτί. Οπότε στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να έρθουμε πιο κοντά με τους πολίτες, να αισθανθούν και αυτοί πιο κοντά την Ευρώπη, γιατί αισθάνονται λίγο απομακρυσμένοι, θα έλεγα, από όλα αυτά, ναι, και από τα κέντρα των αποφάσεων. Οπότε ο ρόλος ο δικός μας είναι αυτός. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών της περιοχής μας, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το διάλογο και να καθησυχάσουν, να τους πληροφορήσουμε, ώστε, mm-hmm, να μην, κυρίως να τους πληροφορήσουμε, ώστε να μην είναι τόσο ανήσυχοι όσο διαπιστώνουμε ότι είναι τώρα. Κυρία Κατσιλιέρη, να μας πείτε εάν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για τις επόμενες δράσεις σας. Ναι, ναι. Υπάρχει μια μεγάλη εκδήλωση, μια ημερίδα για το ευρύ κοινό, mm-hmm, τον Ιούνιο στην Καλαμάτα. Θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας, και εκεί έχουμε καλέσει και από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αλλά και καθηγητές πανεπιστημίων που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προβλήματα και όλα αυτά που mm-hmm μας ανησυχούν, και έχουν γράψει και βιβλία και έχουν κάνει και μελέτες, ώστε να γίνει μια μεγάλη συζήτηση με την ευκαιρία των 60 χρόνων από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η μερίδα, και ελπίζουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί και να έρθει να παραστεί, να μιλήσουν και οι πολίτες, να πούνε τη γνώμη τους. Να ακουστεί λοιπόν και η φωνή των πολιτών. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στα European Steps. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.